Ακούστε με. Ακούστε με. Κύριε Συναδελφέ, ένα λεπτό σας παρακαλώ. Μιλάω, μπαίνετε τρεις μέσα στην κουβέντα. Δεν απαντάτε, κύριε Καπερνάρε. Κύριε Φιλόπουλε, ελάτε μέσα. Φέρτε τον κύριο Φιλόπουλο. Ακούστε ποιο είναι το έσχος λοιπόν αυτής της πολιτικής στην οποία ασκείτε όλοι, προσπαθώντας πρόσθετα να εκμεύσετε ψήφους από τον κόσμο. Δεν ασκούμε καμία πολιτική. Σας, ο κύριος Φιλόπουλος ξέρετε ποιος είναι. Ο άνθρωπος που του σκότωσαν το παιδί, η αντίπαλη ομάδα, η οπαδή της αντίπαλης ομάδας. Είναι ο γιος ήταν οπαδός του Παναθηναϊκού. Και βρέθηκε σε αγώνα, τι αγώνα ήταν γυναικών, βόλεϊ. Και το σφαξαν. Και το... Όχι, ένα λεπτό. Το σκότωσαν Αφγανοί το παιδί του. Όχι. Το σκότωσαν Τούρκοι. Το σκότωσαν Πακιστανοί, Αλβανοί. Το σκότωσαν μετανάστες το παιδί σας, όχι, κύριε. Όχι, Έλληνες. Ελάτε, κύριε Φιλόπουλο, από εδώ. Εδώ είστε στην καλή μου θέση εδώ. Ίσως παρακαλώ να είμαι φιλόξενο. Ποιοι το σκότωσαν? Έλληνες. Έλληνες. Ναι, γιατί δεν συνδυάζετε τα δύο. Ακούστε, να σας πω γιατί. Γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ακούστε λίγο να σας πω γιατί. Γιατί ούτε από Έλληνα προστατεύεσαι. Ούτε από Αφγανό προστατεύεσαι και το παιδί του αυτή τη στιγμή γίνεται το δικαστήριο για το φόνο του παιδιού του. Μα εδώ φτάσαμε σε συνθήκες. Και ξέρετε, όχι να δείτε τώρα, μα να δείτε, αυτό είναι η άλλη πλευρά, οι δικηγόροι, ξέρετε τι επιχείρημα χρησιμοποιούν. Δέχονται το ένα βίντεο του Αντένα που έπαιξε ο τηλεοπτικός σταθμός Αντένα. Αν πείστε, αν στο δικαστήριο, τώρα μην κάνουμε άλλο δικαστήριο. Αφήστε, όχι, όχι, αφήστε. Όχι, όχι κύριε Καπερνάρε, όταν σας βολεύει τα δικονομικά σας κόλπα, οι δικηγόροι, κάνετε τη δουλίτσα σας, αλλά όχι να μην πούμε εκεί. Να μην πείτε, όχι. Κύριε Καπερνάρε, να μην πείτε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι, με συγχωρείτε, εμένα με κάλεσε η πλευρά του για κάτι που έχω παρουσιάσει εγώ ως δημοσιογράφος στην εκπομπή μου. Διότι εμφανίζουν ότι το βίντεο που παίξαμε εμείς στην εκπομπή μας είναι πλαστό, ναι ή όχι. Έτσι. Πώς δεν θα βγάλω εγώ το θέμα δηλαδή σήμερα. Βγάλετε το μετά την απόφαση του δικαστήριου. Θέλω να σας πω κάτι. Μετά την απόφαση να το βγάλετε. Μετά την απόφαση. Η εγκληματικότητα είναι διαφορετικό πράγμα. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου να το βγάλετε. Κύριε Καπερνάρε, δηλαδή εμείς θα αφήνουμε όποτε γίνονται τα δικαστήρια. Προηγούνται. Σημασιολογικά προηγούνται και για πάρα πολύ. Κάνετε τραγικό λάθος. Υπόθεση Dreyfus. Σας απαντώ με έναν τρόπο. Επειδή με συγχωρεί, δεν μπορείτε να κάνετε τον ποιητή να ασχολείστε με την τέχνη, με τα γράμματα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, επειδή λοιπόν εμείς δεν έχουμε πλαστά βίντεο, ούτε κάνουμε μοντάζ στα βίντεό μας, αυτός ο άνθρωπος, το παιδί του το έχασε κάτω από άγριες συνθήκες. Έτσι, με ρόπαλα στο κεφάλι, με κρανιογκεφαλικές κακώσεις, σε ομάδα βόλεϊ, σε αγώνα βόλεϊ γυναικών. Τι να πούμε τώρα, δεν συμφωνούμε σε αυτό. Όχι, τι να πούμε, δεν καταλαβαίνουμε τον άνθρωπο αυτό. Με συγχωρείτε, δεν είμαστε με τον άνθρωπο. Μα ένα λεπτό. Αυτό είναι άγριο πράγμα. Πιο άγριο από τον άλλον που πεινάει και σκοτώνει. Διότι αυτός ούτε πεινάει, ούτε έχει πρόβλημα, ούτε τον αναγκάζει η πείνα του παιδιού του να βγει με το μαχαίρι έξω. Ούτε αισθάνεται ότι είναι εχθρός γιατί ζει στη χώρα του. Η λαθρομετανάστευση επιβαρύνει την εγκληματικότητα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Φυσικά ναι. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά δεν είναι σε καμία περίπτωση ταύτιση της εγκληματικότητας με τους μετανάστες. Και αυτό να είναι απολύτως σαφές. Είναι απολύτως σαφές. Την επιβαρύνει. Ρωτήστε και τον κύριο Καπερνάρο που δικάζει όπως δικάζω εγώ στα κακουργήματα να δούμε τι πηγαίνει. Δεν αντιλέγω, αλλά μην θεωρούμε τέλος πάντων ότι όποιος μετανάστης νόμιμα ή παράνομα στην Ελλάδα είναι ταυτόχρονα και εγκληματίας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν επιβαρύνει ότι την επιβαρύνει δραματικά. Αλλά την επιβαρύνει πλευρή. Δεν είπα το αντίθετο. Την επιβαρύνει δραματικά. Κύριε Πλευρή, ξέρετε ότι αν εγώ είμαι μετανάστης στη Γερμανία ή στη Σουηδία που είναι λίγο πιο σκληρή και μας αποκαλούν μαυροκέφαλους και κάνει ένας Έλληνας ένα σκληρό έγκλημα, ξέρετε για πόσο καιρό θα φοβάμαι να κυκλοφορώ στους δρόμους. Αυτό το πού στη Σουηδία. Εγώ δεν σας λέω, σας λέω σε μια χώρα η οποία φημίζεται για τη δημοκρατία της και όμως το αυγό του φιδιού το έχει μέσα και το ξέρετε. Τους Έλληνες αποκαλούν μαυροκέφαλους. Φοβούνται οι οικογένειες λοιπόν εκεί να κυκλοφορήσουν για εβδομάδες στους δρόμους αν ένας Έλληνας κάνει κάτι σκληρό. Το ίδιο συμβαίνει και με τους εδώ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχουμε εγκλήματα τα οποία έγιναν εν μέση οδό υπό το φως των προβολέων και των τηλεοπτικών καμερών και ο καθένας προσπαθεί να
βγάλει τις ευθύνες από μέσα, είτε γιατί μπαίνει μια μεγάλη ομάδα, είτε γιατί μπαίνει ένας μεγάλος σύλλογος, είτε γιατί κάποιοι στεναχωριούνται γιατί απέναντι είναι Ολυμπιακός, είτε γιατί αύριο είναι η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός. ΠΑΕ, κύριε Φιλόπουλε, γιατί δεν τα λέτε ότι οι κατηγορούμενοι στο κατηγορητήριο ήταν υπάλληλοι συγκεκριμένης ΠΑΕ. Και πείτε και πρωτόδικα ποιος πλήρωσε την ύφη τελικά. Υπάρχει άνθρωπος που υπερασπίστηκε αυτούς που έκαναν το αποτρόπιο αυτό έγκλημα. Υπάρχει κάποιος. Ναι, δια της αιωπής. Πείτε πρωτόδικα ποιος την πλήρωσε, κύριε Φιλόπουλε. Τι σημαίνει δια της αιωπής. Πείτε ποιος την πλήρωσε πρωτόδικα. Ένας φουκαράς. Ένας ηρωινομανής την πλήρωσε. Είναι έτσι τα πράγματα, ναι ή όχι. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, αυτή τη στιγμή. Εγώ ήθελα. Θα μιλήσω όμως, να είστε σίγουροι, όταν έρθει εκείνη η κατάλληλη ώρα. Δεν μπορώ επειδή είναι στη μέση τη δίκη. Θέλω να σας διαβεβαιώσω. Αυτό είναι ο λόγος. Επειδή... Σας μιλάω ειλικρινά. Εκείνος δεν μπορεί να μιλήσει, όμως είναι έξω εδώ. Από το στούντιο και δεν ήθελε να μπει μέσα για να μην τις φύγουν κουβέντες. Και κάθεται απ' έξω. Ωραία. Ακούστε λοιπόν ποιος είναι ο πολιτισμός του πατέρα που έχασε το παιδί του. Ακριβώς. Συμφωνώ και πολύ. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σας όμως για αυτό που είπατε νωρίτερα. Ποιο? Για το ότι δεν πρέπει να μιλάμε, να περιμένουν τα δικαστήρια, μιλάνε οι... Αυτό έλειπε η δημοσιογραφία να ασκείται βάσει των δικαστικών αποφάσεων. Θα είχαμε τελειώσει τώρα. Και μην γελάτε καθόλου γιατί είστε. Θα βγάλω βίντεο. Αύριο θα βγάλω βίντεο από την εκπομπή μου και θα λέω: κοιτάξτε τι έγινε ο Καπερνάρος, τι έλεγε προεκλογικά όταν δεν ήταν βουλευτής. Και κοιτάξτε τι λέει. Υπάρχει αυτό το βίντεο. Ίσα-ίσα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Με συγχαίρετε γιατί δεν υπακούω στις δικαστικές αποφάσεις. Και άλλο. Γιατί κάνω την δουλειά μου όπως πρέπει. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ίσα ίσα οι δικηγόροι χάρη σε εσάς βρίσκουμε και δουλειά. Γιατί βγάζετε θέματα και εγώ. Άλλο να σχολιάζουμε αποφάσεις γιατί όλοι κρίνονται. Και άλλο στη διάρκεια της δίκης να παρεμβαίνουμε. Και άλλο και άλλο. Ακούστε, εγώ έχω κληθεί από τον δικηγόρο τους να έρθω στο δικαστήριο να μαρτυρήσω αν το βίντεο είναι πλαστό ή όχι, διότι αυτό αντιτείνει άλλη πλευρά. Πολύ σωστά. Θεωρώ μέγιστη προσβολή για την δημοσιογραφική μου ιδιότητα να μου λέει κάποιος ότι μόνταρα ένα βίντεο για το θάνατο ενός παιδιού και έχω πλαστό βίντεο και παρουσιάζω τέτοιο υλικό στην εκπομπή μου. Δεν κάνω μηνύσεις εγώ, δεν ανήκω στην κατηγορία των Ελλήνων. Θεωρώ ότι όποιος έχει την εξουσία του πολιτικού και του δημοσιογράφου είναι δηλός όταν κάνει μήνυση. Σε απαντήσεις τις δίνει από τα μικρόφωνα και από το δημόσιο διάλογο. Λοιπόν, καθίστε τώρα κύριε Φιλόπουλε, γιατί εγώ ήθελα απλώς να πάω σε εσάς και να πάω και στον κύριο που είναι απέναντι ο δικηγόρος για να δικαιολογήσει εκείνος την παρουσία του. Να πούμε για το θέμα του κύριου Φιλόπουλου. Να πούμε για αυτούς τους κυρίους οι οποίοι εκπαιδεύουν οπαδικό στρατό στα σωματεία. Χτυπάει το κάθε παιδί, χτυπάει το άλλο, χτυπάει το άλλο χωρίς προσωπική διαφορά. Αυτός ο φόνος είναι διαφορετικός από τους άλλους. Ξέρετε να σκοτώνεται ένα παιδί από κάποιον χωρίς να υπάρχει προσωπική διαφορά. Αν το ξέρω, λέει. Αυτό είναι το εκδικητικό. Ναι, αλλά πάμε και στη δημοσιογραφία για να πω κι εγώ μια κουβέντα εδώ. Όταν αυτή τη στιγμή μετά από τα επεισόδια, εγώ θα σας πω μόλις έγιναν αυτά με το Παναθηναϊκό, με το Πούλμαν. Άμα διαβάζατε την επόμενη μέρα τις οπαδικές εφημερίδες, στην κυριολεξία προέτρεπαν ή πολλές φορές τις δηλώσεις παραγόντων μετά από επεισόδια. Προτρέπουν στην κυριολεξία ανθρώπους να πάνε στα επεισόδια. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το θέμα που πρέπει να παρέμβουμε κάποια στιγμή σε πολιτικό επίπεδο. Δεν αμφιβάλλω. Θέλω να πάω στον κύριο Σιδέρη, γιατί θα περάσουμε.